CNN Breaking News. We begin this hour with major, major breaking news. President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. Bonsoir à tous, édition spéciale consacrée au retrait de la candidature de Joe Biden. C'est un coup de tonnerre aux États-Unis. US-Präsident Biden zieht sich aus dem Wahlkampf zurück. I call them patriots and heroes. Βλέποντας όλο ένα και περισσότερους συμμάχους και υποστηρικτές του να τον εγκαταλείπουν, ο Τζο Μπάιντεν συνειδητοποίησε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως έμενε μόνο μία συγκεκριμένη επιλογή. Με μια γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε από το σπίτι του στο Ντέλαουερ, όπου αναρώνει από κορονοϊό, ο 81 ετών πρόεδρος ξεκαθάρισε το τοπίο. Αν και ήταν πρόθεσή μου να επιδιώξω την επανεκλογή μου, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου. I was so deeply moved by the President's powerful and poignant statement. President Biden has been one of the greatest, most courageous and consequential presidents of American history. Let's finish this job. Με αυτή την ιστορικής σημασίας απόφαση, ο Biden γίνεται ο δεύτερος Αμερικανός πρόεδρος που παραιτείται από τη διαδικασία επανεκλογής του, μετά τον Lyndon Johnson το 1968 εν μέσω πολέμου στο Βιετνάμ. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Biden έσπευσε να στηρίξει την Κάμαλα Χάρις. Αφού αποδέχτηκε την πρόταση, η 59χρονη αντιπρόεδρος έπλεξε το εγκομιό του. Με αυτή την ανιδιοτελή και πατριωτική πράξη, ο πρόεδρος Biden κάνει αυτό που έχει κάνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Να βάζει τον αμερικανικό λαό και τη χώρα μας πάνω από οτιδήποτε άλλο. Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κάνοντας ολομέτωπη επίθεση στον Μπάιντεν. Τον κάλεσε να παραιτηθεί άμεσα από την Προεδρία, κατηγορώντας τον ξανά πως είναι ακατάλληλος για να βρίσκεται στο Λευκό Οίκο. Ο απατεώνας Τζο Μπάιντεν δεν ήταν ικανός να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος και σίγουρα δεν είναι ικανός να υπηρετήσει. Ποτέ δεν ήταν. Κράτησε τη θέση του ως πρόεδρος μόνο με ψέματα, ψευδείς ειδήσεις και μένοντας στο υπόγειό του. Αναλυτές σχολιάζουν πως ο Τραμπ δεν πρόκειται να χάσει χρόνο και θα αναπροσαρμόσει γρήγορα τα χτυπήματά του, βάζοντας τώρα στο στόχαστρο την Χάρις. Πιστεύω ότι η Χάρις δεν είναι καλύτερη από τον Μπάιντεν. Μπορεί μάλιστα να είναι πολύ πιο ανίκανη, κάτι που είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιος. Θα είναι ευκολότερο να νικήσω τη Χάρις από το να νικούσα τον Τζο Μπάιντεν. Το περιοδικό Time αφιερώνει το πρωτοσέλιδό του στην αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποχωρεί από τα δεξιά με τη μορφή του μόλις να διακρίνεται, ενώ από την αντίθετη κατεύθυνση μπαίνει στο κάδρο η Αντιπρόεδρος Χάρις. Καθισμένος στη βεράντα του σπιτιού του στο Ντέλαουερ, ο Τζο Μπάιντεν, έχοντας πολιτική εμπειρία 50 ετών, φαίνεται πως έφτασε στην απόφαση να αποχωρήσει από την κούρσα όταν οι δύο πιο κοντινοί του σύμβουλοι του έδειξαν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έδειχναν πως δεν μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου. Ενημέρωσε ακόμα και τους στενούς του συνεργάτες ελάχιστα λεπτά πριν εκδοθεί η ανακοίνωση. The content of his statement may not have come as a surprise. The timing certainly has, many believing he would have gone to Washington D.C., would have appeared on camera to Americans to make that statement. Εκτός από όλα τα εξέχοντα στελέχη των Δημοκρατικών, στάρ του Χόλιγουντ επένεσαν τον Τζο Μπάιντεν για την απόφασή του. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιμι Λι Κέρτις, η Σέρ, ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι, μίλησαν για μια κίνηση αγνού πατριωτισμού και παράλληλα έσπευσαν να στηρίξουν την Κάμαλα Χάρις στην κούρσα για την Προεδρία. Ταυτόχρονη σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ανταποκριτή του Μέγκα Πέτρο Κασφίκη. Είναι μαζί μας και ο Γιάννης Χαραμίδης. Πέτρο, Τζο Μπάιντεν έριξε χθες το βράδυ τη βόμβα με την ανακοίνωσή του. Κανένας όμως δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η Κάμαλα Χάρις έχει κλειδώσει την υποψηφιότητά της. Ακούγονται δύο φωνές στο εσωτερικό των Δημοκρατικών. Πολύ σωστά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Καμάλα. Χάρις κληρονόμησε μια προεκλογική εκστρατεία, δεν κληρονόμησε ένα κόμμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η αντιπρόεδρος που τελείωσε πριν από λίγο την πρώτη της δημόσια εμφάνιση εδώ στο Λευκό Οίκο, βρίσκεται στο Ντέλαουερ, όπου είναι στημένο το στρατηγείο της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτός όλος ο μηχανισμός που είχε στηθεί για τον πρόεδρο Μπάιντεν περνάει από σήμερα στα δικά της χέρια. Σίγουρα η Καμάλα Χάρις είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί ακριβώς έχει ήδη ένα προεκλογικό μηχανισμό στα χέρια της και θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει εύκολα τις προεκλογικές ωραίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, καθώς είναι συνδικίου. Και η αλήθεια είναι ότι πέσανε 50 εκατομμύρια με το που είπε «παίρνω το δαχτυλίδι», γιατί χρήσμα δεν έχει ακόμα.
Σωστά. Υπάρχει μια επανακίνηση και μια επιστροφή του ενθουσιασμού στο δημοκρατικό στρατόπεδο, κάτι που το βλέπαμε να λείπει όλο το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως, Ράνια, υπάρχει καταστατικό του κόμματος που είναι πολύ συγκεκριμένο και λέει ξεκάθαρα ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να είναι υποψήφιος. Αυτή τη στιγμή βλέπουν να υπάρχουν δύο τάσεις στο εσωτερικό του κόμματος για το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι χρόνος δεν υπάρχει και έτσι επιθυμούν να δώσουν το δαχτυλίδι της διαδοχής στο συντομότερο το δυνατόν στην Καμάλα Χάρις, ώστε το κόμμα να ενωθεί και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Αυτός ήταν ο λόγος που είδαμε τον πρόεδρο Biden αλλά και την οικογένεια Clinton να εκφράζουν σε χρόνο ρεκόρ τη στήριξή τους προς τη Χάρις. Δεν έχουμε ακούσει όμως Μπαράκ Ομπάμα και δεν έχουμε ακούσει και Νάνση Πελόζη. Σωστά. Τόσο ο Μπαράκ Ομπάμα όσο και η Νάνση Πελόζη δεν έχουν εκφράσει ακόμα δημόσια τη στήριξή τους. Βέβαια, για να ακριβολογούμε, μόλις τώρα συμπληρώνονται 24 ώρες από όταν παραιτήθηκε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια δεύτερη άποψη στο δημοκρατικό στρατόπεδο. Αυτή η άποψη είναι ότι οι δημοκρατικοί πρέπει να δώσουν την εντύπωση ότι είναι ένα ανοιχτό κόμμα και ότι δεν είναι ένα κόμμα μηχανισμών. Να πάνε δηλαδή σε ένα ανοιχτό συνέδριο όπου όποιος θέλει θα μπορεί να θέσει ελεύθερα υποψηφιότητα, θα γίνουν συζητήσεις και μετά οι εκλέκτορες θα απαντήσουν. Πέτρο, το ενδεχόμενο οι δημοκρατικοί να χτίζουν ή να εξετάζουν άλλο πρόσωπο που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει. Να χτίζουν και να εξετάζουν, όχι, γιατί βλέπουμε ότι όλος ο κομματικός μηχανισμός και η πλειοψηφία των εκλεκτόρων που είναι εξασφαλισμένη είναι του Τζο Μπάιντεν, δηλαδή το συνέδριο ήδη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν υπάρξει προκριματικές εκλογές, τις οποίες τις κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Οπότε η πλειοψηφία των εκλεκτόρων που θα βρεθούν στο συνέδριο ήδη πρόσκειται φιλικά προς τον πρόεδρο και είναι την αντιπρόεδρο. Οπότε, ακριβώς, ναι. Οπότε βλέπουμε όλο τον μηχανισμό αυτή τη στιγμή να τάσεται υπέρ της Καμάλας Χάρις. Δεν αποκλείεται όμως να δούμε τη μεγάλη έκπληξη. Κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν το περιμένουμε και ειδικά αν πάμε σε ανοιχτό συνέδριο, τα πάντα μπορούν να θεωρούνται πιθανά. Μάλιστα. Βέβαια, η πλειοψηφική τάση φαίνεται ότι δρομολογεί να γίνει μια ψηφοφορία μέσω Zoom πριν το συνέδριο, που ουσιαστικά θα γίνει διπλάστηκα καταλυτικά προς την πλευρά της Καμάλα Χάρις. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μέσα σε λίγες ώρες, η Καμάλα Χάρις έγινε κεντρικό πρόσωπο μιας σκληρής μάχης για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποδεχόμενη το δαχτυλίδι της διαδοχής από τον Τζο Μπάιντεν. Η 59χρονη Χάρις είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γεννημένη στην Καλιφόρνια, με σπουδές νομικής, οικονομικών και πολιτικών επιστημών. Με την ανακοίνωσή της, κλείδωσε μια χορηγία ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων προς τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, αν και πήρε ανοιχτά τη στήριξη της οικογένειας Κλίντον, δεν έχουν πάρει ακόμη θέση, όπως είπαμε, ο Μπαράκ Ομπάμα και η Νάνση Πελόζη. We do have a major piece of news, which is just moments ago, President Biden answered a question that many of us have been asking, and that was whether he would endorse his vice president to take his place. And in a statement on social media, he now has. Η Καμάλα Χάρις γίνεται μέσα σε μία νύχτα πρωταγωνίστρια σε έναν προεκλογικό αγώνα με σκληρό αντίπαλο και άγνωστο φινάλε. Η παραίτηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για το Λευκό Οίκο ίσως τη φέρει στο τιμόνι της προεκλογικής μάχης των Δημοκρατικών. Η Καμάλα Χάρις γεννήθηκε πριν από 59 χρόνια στην Καλιφόρνια. Η μητέρα της ήταν Ινδιβιολόγος και ο πατέρας της οικονομολόγος από την Τζαμάικα. Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, οικονομικά και νομική. Ήταν εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο και αργότερα γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια. Το άστρο της στην πολιτική άρχισε να λάμπει το 2017 όταν έγινε γερουσιαστής. Το 2020 έγινε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο Ντάγκλας Έμχοφ από το 2014. Οι επόμενες εβδομάδες μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών στις 19 Αυγούστου θα κρίνουν πολλά. Εκεί τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν το χρήσμα του υποψήφιου προέδρου τους. Και μέχρι στιγμής η Καμάλα Χάρις είναι η μοναδική υποψήφια. Έχει την στήριξη του ζεύγους Κλίντον και άλλων σημαντικών στελεχών του κόμματος. I'm endorsing Vice President Kamala Harris because she's ready to step up, bring our party together, go toe-to-toe with Donald Trump and win in November. Ωστόσο, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους δύο από τα σημαντικότερα στελέχη των Δημοκρατικών, Μπάρακ Ομπάμα και Νάνση Πελόζη.
Τις ώρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις συγκεντρώθηκαν δωρεές ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι επίσης η μοναδική συνδικαιούχος στο λογαριασμό με τα περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η προεκλογική εκστρατεία. Στο ταλέντο και τον δυναμισμό της φαίνεται πως το όχι και τόσο μακρινό 2011 είχε πιστέψει ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ. Με επιταγή 5.000 δολαρίων είχε στηρίξει την καμπάνια της για τη θέση της Γενικής Εισαγγελίας. They have 4 weeks to either solidify around a candidate, Vice President Harris being the logical choice, or have an open convention, which we haven't seen since 1968. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ χαρακτήρισε πατριωτική την πράξη του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί. Έριξε όμως τα βέλη του στην Κάμαλα Χάρις. She's a war hawk, and you know the Democratic Party was always the peace party. Kamala Harris is a war hawk on Ukraine. She's a war hawk on China. Δημοσκόπηση που έγινε για το CBS πριν από την παρέτηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα δείχνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στο 48% με την Κάμαλα Χάρις να βρίσκεται πίσω με μία μονάδα διαφορά στο 47%. Πάμε και στο Γιάννη Χαραμίδη. Γιάννη, η αμερικανική πολιτική σκηνή σύεται, διότι δεν είναι μόνο οι δημοκρατικοί που ακόμη δεν έχουν κλειδωμένη υποψηφιότητα. Όλο αυτό δημιουργεί εξαντανακλάσεως πρόβλημα και στους ρεπουμπλικανούς, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει και εκείνοι να φιξάρουν, ας το πούμε έτσι, τη στρατηγική τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντίπαλο. Και δεν μπορούν φυσικά να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ενός ευνηδιασμού από τους δημοκρατικούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό, Ράνια. Πραγματικά συμβαίνει. Πρόβλημα έχουν και οι Ρεπουμπλικάνοι, όντως. Γιατί από την στιγμή της ολοκλήρωσης του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον πανηγυρικό τόνο μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πανηγυρικό τόνο με το χρήσμα και την επιλογή αντιπροέδρου, έχει διαδεχθεί ένα σκηνικό στο οποίο πραγματικά δεν ξέρουν πού να στοχεύσουν. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Τζο Μπάιντεν ήταν ένα συμπαγές πρόσωπο πάνω στο οποίο είχε στηθεί μια ολόκληρη προεκλογική καμπάνια. Οι προεκλογικές καμπάνιες στις ΗΠΑ δεν είναι ζήτημα 3-4-6 μηνών. Είναι χρονοβόρες, είναι εξαιρετικά κοστοβόρες και παίρνουν και πάρα πολύ σημαντική, απαιτούν πολύ σημαντική οργάνωση. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε το πρώτο τηλεοπτικό σποτ με πιθανό αντίπαλο την Καμάλα Χάρις από τους Ρεπουμπλικάνους. Τους δημιουργεί μια ανισορροπία και τους δημιουργεί ανισορροπία. Άλλο πρόσωπο εντελώς τώρα. Ακριβώς. Άλλο πρόσωπο, άλλη προσήλωση. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο η ουσία είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιχειρήσει να αποδομήσει δια της ατόπου, ας μου επιτραπεί, μεθόδου, δια της ατόπου απαγωγής, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνηθίσει το σκληρό διάλογο απέναντι σε έναν υποψήφιο που έχει σκληρά επιχειρήματα. Τώρα το πώς θα χειριστεί την υπόθεση Καμάλα Χάρις, με τι επιχειρήματα θα αντεπιτεθούν οι δημοκρατικοί, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να αναφέρουμε ότι ο παράγοντας Χ ίσως να είναι ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο ανιψιός του Προέδρου των ΗΠΑ, του JFK, καθώς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Μυρός πολύ με την Κάμαλα Χάρις. Το είδαμε στο σχετικό ρεπορτάζ. Γεράκι του πολέμου. Ήταν εξόχως επιθετικός και απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά, λέγοντας ότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος που, αν καταμετρηθεί σε όλες τις πολιτείες και τις δημοσκοπήσεις, κερδίζει, αν είναι μόνος του με 14 μονάδες διαφορά, τον Ντόναλντ Τραμπ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.